Καλησπέρα στην Κομωτινή, την αγαπημένη μου Κομωτινή που μου έχει λείψει πολύ. Να μη σου λείπει, καλά είσαι εκεί που είσαι. Δεν χρειάζεται. Είμαι καλά, η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, οπότε δεν έχω περιθώριο για να γκρινιάζω. Έτσι ακριβώς. Χρήστο μου, τα τελευταία χρόνια ζεις στην Αθήνα και κυνηγάς το όνειρό σου, το όνειρό σου το οποίο είναι η σκηνή, η θεατρική, είναι η σκηνή μιας ταινίας, να πω, ενός κινηματογράφου, μιας ταινίας μικρού μήκους. Τέλος πάντων, κυνηγάς το όνειρό σου ως ηθοποιός. Πες μας λιγάκι, πρωτού πάμε σε αυτό που ετοιμάζεται με τους εκλεκτούς σου συνεργάτες, πες μου πώς προέκυψε αυτή η αγάπη και αυτή η θέληση να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να απαντήσω με απόλυτη σιγουριά στη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί κάπως ήρθε και προέκυψε από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή τότε που η μητέρα μου με είχε γράψει στο εργαστήρι της Μυρσίνης Χιατζουράκη. Κάπως τα πράγματα ήρθαν από εκεί και πέρα και κούμπωσαν από μόνα τους. Όταν στην ηλικία των 19 χρονών που έπρεπε να πάρω απόφαση για το τι θα πρέπει να σπουδάσω, αποφάσισα τέλος πάντων να ακολουθήσω σπουδές πάνω στο κομμάτι της υποκριτικής. Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου και πέρυσι για το τρίτο έτος κατέβηκα στην Δραματική Σχολή Τεχνών 100, όπου και αποφύτησα μαζί με τους αγαπημένους μου συναδέλφους και πολύ καλούς μου φίλους, που αυτή τη στιγμή όλοι μαζί έχουμε στήσει αυτό το εγχείρημα, αυτή την παράσταση, με πολύ αγάπη. Μιλάει για τον έρωτα έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είχαμε περιθώριο να μην ξοδέψουμε όλοι μας την αγάπη σε αυτό. Να πούμε ότι το έργο ονομάζεται Νινεμία. Πώς το... Νινεμία. Ή αλλιώς Άπνοια. Μάλιστα. Το έργο το οποίο έχει γράψει ποιος, Χρήστο μου? Το έργο στην ουσία είναι βασισμένο και αποτελεί αλληγορία ενός μύθου της αρχαίας Ελλάδας, του έρωτα και της ψυχής, όπου μετά από μελέτη που κάναμε και πάνω στο μύθο αλλά και σε κομμάτια που έχουν γραφτεί γενικότερα για τον έρωτα, τόσο για τη θεϊκή του μορφή όσο και για τη βαρύτητα του συναισθήματος, καθίσαμε, μοιραστήκαμε κοινές μας εμπειρίες, κοινά μας βιώματα, ιστορίες, συλλέξαμε λογοτεχνικά κείμενα, ποίηματα και πολλά άλλα, και στην ουσία όλο το κείμενο αποτελεί σύνθεση δική μας. Η δική σας αυτή της θεατρικής ομάδας της CVN 78B, η οποία... είμαι εγώ, είναι η Ξένια Ιγουρούβα που είναι εδώ μαζί μας. Αυτή τη στιγμή να πω εντωμεταξύ ότι μας βρίσκεται στην γενική πρόβα, γιατί αύριο κάνουμε πρεμιέρα στο θέατρο Επικολωνός στο πλαίσιο του OFO Festival. Και τέλεια. Με τον αγαπημένο Βαγγέλη τον Μπαζάκο που είναι εδώ και τους έχω μαζί μου στο πλάι μου. Οπότε μας ακούνε και είναι έτοιμοι να συμμετέχουν στη συζήτησή μας. Θα μου τους δώσεις, θα τους δώσουμε πολύ βήμα, εννοείται, γιατί είστε μια ομάδα νέων ανθρώπων που δίνετε τη δική σας προσπάθεια σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, απαιτητικό. Δεν είναι και εύκολο να μπορέσεις να κάνεις τη δική σου διαδρομή μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο του θεάματος, Χρήστο. Θεωρώ όμως ότι με πείσμα, επιμονή και πολλή δουλειά τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Είναι κάτι το οποίο το οφείλαμε και οι τρεις αυτούς μας, το όνειρό μας, τους στόχους μας. Οπότε όταν καταφέραμε και συνθέσαμε αυτή την ομάδα και αρχίσαμε να μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους και τις ίδιες ανησυχίες, το πράγμα κύλησε από μόνο του, μπορώ να πω. Τέλεια. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και κόπο. Και να πολύ τώρα σημαντικό. Που είμαστε μια μέρα πριν την παράσταση, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το σκηνικό, το οποίο το αντικρίζουμε με πολύ συγκίνηση και πολύ αγάπη, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε σαν μια ιδέα και αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει να υλοποιείται έτσι και να παίρνει μορφή είναι πολύ συγκινητικό. Να πούμε εδώ ότι έβαλε το δαχτυλάκι του και ο πατέρας σου στο σκηνικό. Εννοεί, μόνο το δαχτυλάκι του και τα δυο του χέρια έβαλε. Ο Σίμος ο Δαλκυριάδης, ο αγαπημένος μας εδώ από το ανθολόγιο το Ανθοπολείο. Ακριβώς. Μας έχει φτιάξει ένα περίτεχνο έργο τέχνης με πολύ μεγάλη αγάπη. Το έχει δημιουργήσει με άνθη,
φυτά, αυρία και είναι πολύ, πολύ όμορφο. Αν καταφέρω θα προσπαθήσω να το αναρτήσω μέσα στην ημέρα για να το δείτε. Εγώ θα σου πρότεινα καλύτερα όταν θα τελειώσετε από την Αθήνα να πάρετε την παράσταση και να έρθετε εδώ πέρα πάνω να τη δούμε και εμείς. Με πολύ μεγάλη μας χαρά. Χρήστο μου, πάρα πολύ. Μακάρι να συνεννοηθείτε με το ΔΠΘ Κομωτινής και να υπάρξει έτσι μια συνεργασία φιλοξενία σας. Μακάρι. Γιατί οφείλω να πω ναι. Η πόλη μου με στηρίζει και με αγαπάει πάρα πολύ και το δείχνει με πολύ έμπρακτο τρόπο σε ό,τι απόφαση και εγχείρημα αποφασίζω να δοκιμαστώ. Αυτό έλειπε, να μην στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Νομίζω ότι θα ήμασταν για βούρδουλα. Δεν μου δίνεις λίγο και την κυρία της παρέας σας, την Ξένια, την Γουρούβα. Με σένα καλημέρα στην όμορφη πόλη μου. Καλημέρα στην όμορφη Καμωτίνη. καλημέρα Ξένια Γουρούβα. Είσαι ένα από τα μέλη της θεατρικής ομάδας CVN78B. Αυτή τη νέα θεατρική ομάδα που δημιουργήσατε νέοι άνθρωποι και δίνετε τη δική σας κατάθεση ψυχής. Μίλησε μου λίγο για τη συνεργασία σας. Πώς είναι η συνεργασία σας με τον Χρήστο και τον Δομίνκο και τον Βαγγέλη? Λοιπόν, γνωριζόμαστε από πέρσι, γνωριζόμαστε ένα χρόνο και είναι μια συνεργασία με πάρα πολύ αγάπη, με φροντίζουν. Εμείας έχουνε, αυτό έλειπε να μην σε φροντίζουν κιόλας. Είμαι μία, τα πάπα με έχουνε. Έχουμε δασκαλέψει να τα λέει καλά. Όχι, εντάξει, είναι η αλήθεια αυτή όμως και έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με κατανόηση, αγάπη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους σήμερα που να σε ακούνε και να τους ακούς και να σε στηρίζουν και να σε καταλαβαίνουν και να σε φροντίζουν. Σίγουρα. Σίγουρα. Ξένια μου, πόσο εύκολο είναι για εσάς που τώρα ξεκινάτε τα βήματά σας να στήσετε μια παράσταση, να την επικοινωνήσετε και να την ανεβάσετε? Έχει αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι σας δίνουν ένα έτοιμο κείμενο, σας λένε okay, θα δουλέψετε στο θέατρο τάδε, αλλά εδώ μιλάμε ότι έχετε την επιμέλεια και της παραγωγής και της σκηνοθεσίας και της σκηνογραφίας και τους φωτισμούς. Δηλαδή από το α μέχρι το ω έχει περάσει, να φανταστώ, από τα χέρια σας. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Έχουμε δώσει υδρότα, αγάπη, πόνο σε αυτή την παράσταση. Έχουμε ξεκινήσει από το 0 και έχουμε φτάσει στο 100 τώρα σήμερα, γιατί μπήκαμε στο χώρο και κάνουμε την πρώτη γενική μας παράσταση, την πρώτη γενική πρόβα, με συγχωρείτε. Και ήταν βασικά, το βλέπεις, είναι σαν ένα παιδάκι που το βγάζετε όλοι μαζί και αρχίζει το φροντίζεις και μεγαλώνει και παίρνει μια υπόσταση τώρα και προσπαθούμε να το μεγαλώσουμε κι άλλο. Μακάρι, σας το εύχομαι. Εύχομαι η κόπη σας και ο υδρότας που έχετε ρίξει να πιάσει τόπο έτσι στο πρώτο σας ουσιαστικά επαγγελματικό εγχείρημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Ναι. Και ποιον άλλον έχετε παραδίπλα σας τώρα, γιατί δεν έχω... Έχουμε και τον Βαγγέλη τον Μπαζάκο. Γεια σας. Γεια σου Βαγγέλη και σε σένα. Καλώς ήρθες στον αέρα της Κομωτινής. Καλώς σας βρήκα. Πες με πόσα ωραία λόγια σου έχω μιλήσει για την Κομωτινή. Δεν έχω βρει στην Κομωτινή και πλέον είναι μέσα άμεσα σχεδιά μου να έρθει στην Κομωτινή. Εννοείται. Κάτσε για λίγο καιρό, γιατί νιώθω ότι θα είναι τέλεια. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Βαγγέλη, πες μου εσύ για τον ρόλο τον οποίο ενσαρκώνεις. Στη δεδομένη παράσταση είμαστε όλοι αφηγητές μιας ιστορίας, οπότε δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ρόλος. Υπάρχει ένας ρόλος ο οποίος περνάει και από τους τρεις μας καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, αλλά κατά βάση είμαστε και οι τρεις αφηγητές της ιστορίας που έχουμε φτιάξει, που έχουμε γράψει και έχουμε σκηνοθετήσει. Και είμαστε όλοι στο ίδιο πλαίσιο, ας πούμε. Πόσο άγχος σας προκαλεί αύριο η πρεμιέρα? Αν με ρωτάγατε πριν δύο εβδομάδες, σας έλεγα απίστευτα πολύ. Αλλά τώρα κάπως μια μέρα πριν, επειδή γνωρίζουμε ότι όλα είναι αρκετά έτοιμα, τακτοποιημένα και υπάρχει κατάλληλη ενέργεια και δύναμη για αυτό που θα συμβεί αύριο, δεν έχω καθόλου άγχος.
Ανυπομονείτε να ανεβείτε στη σκηνή λοιπόν και να μεταδώσετε στους θεατές σας αυτό το οποίο βιώνετε όλους αυτούς τους μήνες, ε? Αυτό ακριβώς, ναι. Ό,τι έχουμε φτιάξει όλους αυτούς τους μήνες, όλες τις σκέψεις που έχουν περάσει από το μυαλό μας, σκέψεις που έχουν μείνει, σκέψεις που έχουν φύγει, ανυπομονούμε να τις επικοινωνήσουμε αύριο με τον κόσμο και να τους δώσουμε. Και εμείς αυτό που έχουμε να τους δώσουμε. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή, Χριστία, βασική μας θέληση είναι το κοινό που θα τύχει να παρακολουθήσει την παράσταση που έχουμε ετοιμάσει να γίνουν μεταδότες αυτού του μηνύματος που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και πολλαπλασιαστές, ευχαριστώ Ευαγγέλη μου, και πολλαπλασιαστές αυτού του μηνύματος που έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε σε σχέση με τον έρωτα και την δραστική σημασία που έχει για όλους μας, ανεξαρτήτου φύλου, ανεξαρτήτου σεξουαλικότητας, ανεξαρτήτου ηλικίας και πολλών άλλων. Παιδιά, είναι κάτι απίθμενο όπως λέμε και μέσα στην παράσταση και έτσι οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε. Μας έχετε δημιουργήσει προσδοκίες και πραγματικά επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή στον Χρήστο, ότι όταν θα τελειώσετε πρώτα ο Θεός από εκεί κάτω τις παραστάσεις σας, μακάρι να μας δοθεί και εμάς τους Κομωτινέους η ευκαιρία να τη δούμε αυτή την παράσταση, γιατί όλο αυτό που περιγράφεται πραγματικά εμένα, δηλαδή αν θα μπορούσα, αν είχα το ελικόπτερο του Ψινάκη, θα ερχόμουν, παιδιά μου, αύριο, να ξέρετε. Κανονίζουμε, στείλουμε. Λοιπόν, σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βήμα που μας δίνετε και για την αγάπη και για την υποστήριξη για όλα. Είμαστε πραγματικά υπόχρεοι. Να μην νιώθετε υπόχρεοι. Υπόχρεοι είμαστε εμείς που δυστυχώς λόγω της απόστασης δεν μπορούμε να σας παρέχουμε αυτό που θέλετε και αναγκάζεστε να ταξιδέψετε και να ζείτε μακριά από τις πατρίδες σας για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Εύχομαι τα καλύτερα, δύναμη αύριο, πολύ θετική ενέργεια και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα γρήγορα τώρα στη σκηνή για να συνεχίσετε τις πρόβες σας. Γρήγορα επιτροπή. Χαιρετώ, πολλά φιλιά. Φιλούμε γλυκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά. Μακάρι να είδα όλα θα γίνουν. Έτσι ακριβώς.